νυχτή συγκέντρωση και μιλούσα, οπότε δεν έχω πλήρη εικόνα, αλλά επειδή κοίταξα 2-3 πράγματα αυτά. Ασυμβίβαστο βουλευτή λέει... υπουργού, για παράδειγμα. Ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να αλλάζει μόνο με αυξημένη πλειοψηφία. Αυτό ισχύει και τώρα. Ναι, εντάξει, ισχύει με την έννοια ότι πρέπει να υπάρξει μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για να ισχύσει. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα που λέει για την υποχρεωτική ολοκλήρωση των θητείων και γιατί στην Ελλάδα δεν κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια. Σε άλλες χώρες, εκεί που γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια, πριν από τις εκλογές τα κόμματα κάνουν μακρύ διάλογο, σαν αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, βγάζουν πρόγραμμα κανονικό, σαν αυτό που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάμια 500 σελίδες, και μετά, αν μετακινηθούν κατά 1% από το πρόγραμμα, ναι, με απλές επιστολές τις οποίες στέλνει κανείς στο βουλευτή τους, μπορεί να πέσει κυβέρνηση. Εδώ γίνανε εκλογές το 12, έβγαλε 17 σημεία, την επόμενη μέρα τα ξέχασε τελείως και κάνει τελείως άλλα. Άρα δεν είναι υποχρεωμένος ο λαός να ανέχεται μια κυβέρνηση η οποία λέει ψέματα και κάνει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία έλεγε επί 4 χρόνια. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τη ρίξει. Λοιπόν, μιλάει για άλλο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σπυρίτσης. Το πρόγραμμά σας, η θέση σας, και η θέση σας δεν αποδεικνύει ότι έχετε πρόγραμμα σαφές. Να μην αδικήσουμε τους Παλαιστινίους, κύριε Αγγλίνη, την καλοσύνη. Κυρία Παπαγιάννου, σας ρωτήσω το εξής, μαζί με το σχόλιο που θα κάνετε σύντομο, φαντάζομαι, για την προθέση του κ. Πρωθυπουργού. Παρακαλώ, σχολιάστε και την.